αλλοιώνει την ευνολογική σύσταση του έθνους. Έχει την αποδοχή του 36-37-35% των Ελλήνων. Σε μια διαχώρα χρειάζονται εκατομμύρια μνημόνια, μπας και στρώσει ο λαός αυτός. Και απευθύνομαι στους καλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε μου γιατί ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Λαθροεπικίζει τη χώρα, κάνει μόνιμες εγκαταστάσεις στα νησιά μας, το καταλαβαίνετε. Μόνιμες εγκαταστάσεις λαθροεπικισμού. Με τη Γιώχανσον αυτό συμφώνησα. Πόσους ψηφίζετε, ρε παιδιά. Πόσοι είναι Έλληνες που τους ψηφίζετε. Πείτε μου εσείς για να καταλάβω τελικά τι στο καλό θέλει αυτός ο λαός. Πώς είναι τον Μακεδόνας να ψηφίσει ένα κόμμα που δεν αλλάζει η συμφωνία των Πρεσπών, που δεν κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Πείτε μου, δεν φαίνεται από τότε γιατί φοβούνται την πέσω. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν θα μιλήσω για τις ρευστές αναθέσεις και τα οικονομικά. Αφήστε αυτά. Εκεί γίνεται πάρτι, βγάζουμε εκατομμύρια ευρώ έτοιμοι. Μιλάω για τα εθνικά θέματα. Πώς, πείτε μου εσείς. Για τα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό, πώς. Δείτε λοιπόν. Διώκουν 600.000 και πλέον Ελληνόπουλα 20 με 27 ετών, τα στείλαμε στο εξωτερικό για να δουλέψουν, ως εργαζόμενοι, γιατί έχουν δουλειά εδώ τα παιδιά αυτά, και φέρνουμε τον Ιμπραήμ τον Χασάν στη χώρα για να επικύσουν τη χώρα για να μας μπολιάσουν όπως περίπου λέει ο πρωθυπουργός μας. Δείτε τι γίνεται στη Λέσπο. Μουσουλμάνους οι οποίοι δεν πάνε σε μουσουλμανικές χώρες, αλλά έρχονται εδώ. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αυτοί έρχονται παρά μας στη χώρα. Δεν έχω τίποτα με τις μανούλες και τα παιδάκια που είναι το 1%. Έχω με το 99% των 20χρονων, οι οποίοι δεν πάνε στο Ντουμπάι, δεν πάνε στη Σαουδική Αραβία, δεν πάνε στο Κατάρ να δουλέψουν και δεν τους θέλουν εκεί, αν θέλουν να δουλέψουν. Αλλά έρχονται εδώ. Δεν είναι λίγο ξύμορο σε μια χώρα που είναι χώρα ανέργων, χώρα απτωχευμένη, χώρα που δεν μπορεί να είστε οικογένεια, τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα. Και έρχονται εδώ. Δεν είναι περίεργο. Τη λογική σας, επικαλούμε τη λογική σας. Θα πάτε σε μια χώρα που έχει λεφτά. Δεν πάνε εκεί, όχι Σομαλοί, Κογκολέζοι και από την Αφρική. Ενώ διέχονται οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί Καθολικοί, έρχονται μόνο Μουσουλμάνοι από την Αφρική. Οι άλλοι άνθρωποι μένουν εκεί. Θέλω να καταλάβετε τι εννοώ. Είναι πολύ ύποπτη αυτή η ιστορία. Είναι δουλεμπόριο. Και είναι σχέδιο αλλοιώσεως της εθνολογικής, εθνοτικής συστάσεως της Ελλάδας. Θέλουν να τελειώσει η Ελλάδα και να γίνει ελλαδιστά. Να βοηθήσουμε τους κατοίκους στη Λέσβο. Στη Λέσβο, στην ΚΟ, στη Λέρο, στη ΧΙΟ, παντού. Όπου χρειάζονται νομικές συμβουλές, νομική βοήθεια, η ελληνική λύση δίνει όλη τη νομική κάλυψη για να στηρίξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο με 4% και 5%. Δεν μπορούμε. Δώστε μας 30-40% να κυβερνήσουμε και σε 1-2-3-5 μήνες φτιάξαμε εδώ μέσα τα κατοίκητα νησιά και τελείωσε το παραμυθάκι. Δώστε μας μια τετραετία για να αλλάξουμε πλέον την πατρίδα, την Ελλάδα. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική και χριστιανική. Όχι δια της βίας. Γιατί θα είναι ένα
ανεκτική η χώρα μας. Ανεκτική, αλλά ελληνική και χριστιανική. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα.